Να περάσουμε τώρα και σε άλλες πίτες που βρεθήκαμε. Βρεθήκαμε στο Βραχνέικα, όπου πριν 10 μέρες ο Διαγόρας Βραχνέικων έκοψε την πίτα. Γίνεται κάθε χρόνο εκεί πανζουλισμός από παιδιά, από ομιλίες, από... Αυτή τη φορά δεν είχαμε πολλές ομιλίες. Είχαμε μία δυνατή ομιλία από τον πρόεδρο, τον Χρήστο τον Λούβαρη, ο οποίος έδωσε το δικό του στίγμα. Θα σας αφήσουμε να δείτε, αλλά και να ακούσετε τι είπε ο πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεϊκών. Η πολιτεία δεν βοηθάει. Τα γήπεδα τα οποία είναι στην Πάτρα είναι 6 ουσιαστικά για 50 σωματεία τα οποία έχουν στην περιοχή. Η δημοτική αρχή κάνει ό,τι μπορεί, το γνωρίζουμε αυτό. Ωστόσο και αυτή πληρώνει την υποχρηματοδότηση από τα ταμεία του κράτους. Το οποίο κράτος θεωρεί ότι το ποδόσφαιρο, μάλλον δεν θεωρεί το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το κάτι το οποίο πρέπει να το στην οποία σίγουρα αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και εκφράσω την ευχαρίστειά μου με έναν διαφορετικό τρόπο, εφόσον μου επιτρέψει ο χρόνος να πω ότι δεν είναι 60 ετών η ιστορία, είναι 90 ετών. Και είναι 1929. Σε όλους τους τρόπους που έχει βάλει, εμείς αγαπητοί φίλοι. Παιδί, πιστεύω πόσο πιο σωστά μπορούσαμε. Χαίρομαι που συνέβαλα ώστε ο Διαγόρας και τα Βραχνέικα να καθιερωθούν στη συνείδηση των αρχών και όχι μόνο. Φαίνεται απόψε εδώ. Και το δεύτερο είναι ότι έχει ανάπτυξη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την απόψινη διάδοση. Ομολογώ και εγώ ότι ήταν απρόσμενη. Είναι πολύ όμορφο όμως να σε τιμούν για την όποια προσφορά μέσα στον τόπο σου. Τα Βραχνέικα, όπως έχετε καταλάβει και από τους προηγούμενους που μιλήσατε, γιατί είχαν φορείς που άρχισαν την αγκαλιά τους για να στεγάσουν τη διδασκαλία των παραδοσιακών κρατών. Πρόσκληση, το ότι αποκολλήσαμε είναι ότι συγκεκριμένο σκούπο του πολλές πίτες και είμαστε τώρα στην Ελλάδα. Ο πολιτισμός συμβαδίζει με τον αθλητισμό. Για την πρόσκληση στην σημερινή σας πολύ όμορφη εκδήλωση, θα ήθελα από βάθος καρδιάς μας ευχηθώ στους αθλητές του Διαγόρα Βραχνέικων να έχουν υγεία. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Ευχαριστώ τον Δήμο του Διαγόρα για την τιμή που έκανε να καταλάβει. Που είχε μέχρι σήμερα και ακόμη καλύτερα. Χρόνια πολλά και καλή δουλειά σε όλους, συλλογική αυτή καταρχήν. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοικητές του Διαγόρα μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή τιμή που μου έκαναν. Η αλήθεια είναι ότι ο Διαγόρας έχει ξεχωριστεί στην καρδιά μου. Πέρασα δύο πολύ όμορφα χρόνια σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου και τότε και τώρα, τους διοικούντες, τους φιλάθλους και όλους, και εύχομαι πραγματικά στην ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους τους, αρχές γινωμένες από τον αυριανό σημαντικό αγώνα με τον Αχαρναϊκό και η υγεία και... και εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαγόρα για τη σημερινή σας παρουσία. Περισσότερο από όλες τις αλλά και κάποιον ο οποίος είναι πάντα εδώ δίπλα στον Διαγόρα που δείχνουν έτσι την αγάπη τους για την ομάδα. Χωρίς τη βοήθεια τη δικιά σας, χωρίς τη βοήθεια των χορηγών, χωρίς τη βοήθεια όλων όσων βρίσκονται στην αίθουσα αυτή σήμερα, δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της ΓΑΜΑ Εθνικής και να φέρουμε τον Διαγόρα στη θέση αυτή την οποία κατέχει. Περισσότεροι να γνωρίζετε και γνωρίζετε όλοι την αγάπη μου για τον Διαγόρα. Γνωρίζετε όλοι ότι μετά από χειρουργείο
ανοιχτής καρδιάς, το οποίο είχα κάνει και ήμουνα 46 μέρες στο νοσοκομείο. Το πρώτο που έκανα την επόμενη μέρα ήταν να πάω να παρακολουθήσω τον Διαγόρα σε άσχημο καιρό, με άσχημες καιρικές συνθήκες και ξαναπιστέψω στο νοσοκομείο για άλλες 40 μέρες από πνευμονία. Δεν σεβάστηκα ούτε αυτό κάποιοι και προσπαθούν να με κάνουν να νιώσω τον Διαγόρα, να νιώσω ένα είδος ρατσισμού. Ένα είδος ρατσισμού γιατί δεν είμαι βραχνιώτης. Κάποιοι δημογέροντες εισαγωγικά της περιοχής αυτό επικαλούνται, όπως επικαλούνται και σε ανθρώπους, να μην βοηθήσουν την ομάδα, γιατί ο πρόεδρος δεν είναι βραχνιώτης. Τα παιδιά όμως που είναι στην ομάδα, 100 παιδιά από την Ακαδημία, και σας καλώ όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, να έρθετε τρίτη, πέμπτη στο γήπεδο να δείτε, που είναι γεμάτο ένα γήπεδο με παιδιά, βραχνιωτόπουλα και της περιοχής. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο Διαγόρας την άλλη ομάδα πάει να αγωνιστεί στη Ρόδο. Δεν πάει να αγωνιστεί ο Λουβαρής. Ο Διαγόρας είναι εκπρόσωπος των Βραχνεϊκών και παράλληλα το άλλο πολιτισμό, γιατί και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Διαφημίζει την ομάδα, την περιοχή, συγγνώμη, των Βραχνεϊκών σε όλη την Ελλάδα που αγωνίζεται. Και συνώνυμο δίπλα από τον Διαγόρα, όλοι ξέρουμε, ακούγοντας το όνομα, ότι πρόκειται για τα Βραχνεϊκά. Λυπάμαι πάρα πολύ που μια τέτοια μέρα ασχολήθηκα με αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να αντέξω χωρίς να μιλήσω κάποια χτυπήματα τα οποία γίνονται συνεχώς. Και θα τελειώσω με τη φράση το τελευταίο τραγουδί της Χοροδίας που δεν είναι δεν απευθύνεται μόνο στον εαυτό μου, αλλά και σε όλους όσους είναι δίπλα μου και σε όλο το Συμβούλιο. Ότι τον βράχο, όσο και να το χτυπάς, πάντα θα είναι βράχος. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λίγο στην κυρία Αποστόλη να με βοηθήσεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα που η άλλη μια χρονιά μάλλον. Κύριε Καρακούνη, θα μου πείτε ένα νούμερο. Μόνο το Δημοτικό Σχολείο, το πολιτιστικό τομέα και τη δημοτική επιχείρηση πολιτιστικής ανάπτυξης του πρώην Δήμου Βραχνεϊκών. Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνη η διδασκαλία στα τμήματα. Από 0 μέχρι το 9.
Κύριε Υπό, ο τυχερός αριθμός είναι το 847 και χρήσα ένα μοσχάρι. Είμαι απ' έξω τα καλυμμένα. Σας ευχαριστώ όλους, ενώ και καλή χρονιά, αλληλεγγύα και που μπορούμε να είμαστε κάτω όλα όλοι εδώ παρόντες. Υπάρχει πίτα έξω από το θέμα. Βρέθηκα, αφού ήμουν καλεσμένος, στη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, όπου εκεί πριν 10 μέρες, πριν 15 για την ακρίβεια, η γέφυρα, η οποία είναι χορηγός σε δύο αθλητικούς συλλόγους, στον Ατρόμητο Αντιρίου και στο Φαέθον, ή Φαέθον και Ατρόμητο Αντιρίου, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Είχα κληθεί, πήγα, παρευρέθηκα. Κατέγραψα ωραίες στιγμές. Απλώς θα σας αφήσω να τις δείτε και να ακούσετε το τι είπαν έτσι μερικά αποσπάσματα κάποιοι καλεσμένοι. Τα παρακολουθούμε όλα να δούμε την πίτα της γέφυρας για το Φαέθον και για τον Ατρόμητο Αντιρίου. Να τα δούμε. Φιλοξενεί εμάς που δεν είμαστε από εδώ και είναι ο τόπος σας για εσάς που ζείτε μέσα σε αυτό και το εκπροσωπείτε και μέσα από αθλητικές φανέλες. Λοιπόν, θα περάσω σε ένα βίντεο. Στο Φαέθον Αντιρίου, στο Φαέθον Γέφυρα, στο μπασκετικό χάρτη της Ελλάδας. Αυτό το βήμα είναι φαλτήριο. Επίσης, να ευχαριστήσω τους προέδρους των συλλόγων που μας τιμούν εδώ με επίσημους που παρευρίσκονται όπως ο Λέκα και ο Θάνος Ζάκας. Ελπίζω η χρονιά να πάει καλά και με χωρίς σταματισμούς και για τις δύο ομάδες και να ευχαριστήσω και πάλι τη γέφυρα για την εκδήλωση και για την βοήθεια που μας παρέχει για να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καιρούς που περνάμε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή χρονιά, να πω ότι είναι μεγάλο το επιτεύγμα που υπάρχει στο Αντίριο, ότι υπάρχει η γέφυρα η οποία βοηθάει στην ανάπτυξη των αναπτυσσιών της περιοχής και του χωματισμού. Είναι σημαντικό σήμερα, στη σημερινή εποχή που ζούμε, να υπάρχει ένας χορηγός, ο οποίος βοηθάει τα σωματεία. Δεν υπάρχει από αλλού βοήθεια, δυστυχώς, παρά μόνο από χορηγούς που μπορούν να κάνουν. Ένα ζήτημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και σαν επιλογή και ανασχολία. Οι χορηγοί σε έναν παιδί, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, οι δύο προχωρήσει των ελληνικών μα ομάδων είναι πολύ μεγαλύτερε και κάθε χρόνο μεγαλύτερε. Είναι μπορώ να σα πω ότι οι δύο ελληνικέ ομάδε κάθε χρόνο παίζουν είτε σε πανευρωπαϊκά είτε σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Θέλω να ευχηθώ για άλλη μια φορά χρόνια πολλά και καλή επιτυχία. Χαίρομαι που είστε ενωμένοι. Είναι κάτι σημαντικό στη σημερινή μα εποχή. Και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και όλα τα βήματα δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαράθεση στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει. Εύχομαι υγεία και καλή επιτυχία σε όλους. Ένα κομμάτι για τον Ατρόμητο. Ένα για το Φαέθωνα, ένα για το χορηγό μας την γέφυρα ΑΕ, ένα για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ένα για την Ελληνική Ομοσπονδία Αποκριβέλους και από ένα στις ενώσεις μας. Έψα, εκολογαπαιναγίες και σκάι. Και τα υπόλοιπα θα τα μοιραστούμε διαδικαστικά σειρά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρουσία.
ο αθλητικός δικαστής και οι αθλητικές συναντήσεις έχουν προσβάσεις σε όλους τους νομούς της Ελλάδος. Αλλά αντιλαμβάνεστε, όταν υπάρχει μια οικειότητα έτσι εδώ απέναντι από την Πάτρα, Ετωλοακαρνανία, το Αντίριο, την Άφπαχτο, κάποιοι φίλοι καλοί καλούν και προσωπικά, μην παρεξηγηθώ, τον αθλητικό δικαστή, έτσι ώστε να παρευρεθούμε σε κάτι όμορφες στιγμές, όπως έκανε η Ομόνια Ναυπάχτου. Πρέπει να διευκρινίσω κάτι. Πηγαίνοντας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομόνιας, είχα ένα μικρό ατυχηματάκι, όχι προσωπικό, αυτό που καβαλάω, τη μηχανή μου. Και δεν μπόρεσα, αλλά κατέγραψα κάποια πράγματα μέσω κάποιων ανθρώπων που θα πρέπει να τους ευχαριστήσω. Πάμε να δούμε την πρόσκληση που μου έστειλε η Ομόνια και συγκεκριμένα ο κύριος Κωνσταντίνος Τσακανίκας. Να παρευρεθώ στο Λεπάντο Hotel. Επειδή είχα ένα προβληματάκι με τη μηχανή μου, δεν μπόρεσα να φτάσω. Ζήτησα τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κατέγραψαν τον εξωτερικό χώρο, τον παραλιακό χώρο εκεί, όπου θα γινόταν μέσα στο Λεπάντο η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ένας φίλος, ο Λάμπρος ο Χίτσας, μας έστειλε κάποιες φωτογραφίες. Να περάσουμε τώρα να δούμε τι μας έστειλε ο κύριος Λάμπρος Χίτσας. Αυτή η Δήμητρη, η κυρία Σχίζα, πώς τη λένε, κουκλάρα, ε. Ομόνια λέει, και εσείς Ομόνια κούκλα μου. Ομόνια 2019. Και όπως βλέπετε, εδώ είχαν πάρει μαχαίρι και οι γυναίκες και άρχιζαν και μαχαίρωναν. Μην παρεξηγηθώ την πίτα, έτσι. Ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίες στιγμές. Κούκλες, μην τρώτε και πολύ ζάχαρη και ομορφύνετε περισσότερο, γιατί θα έχουμε, κύριε Τσακανίκα, ποιος τη χάρη σας. Και εσείς, κυρία μου, όλα όμορφα και ωραία. Αυτή είναι η ομορφιά σε συλλόγους και σε πόλεις μικρές, όπως είναι η Ναύπακτο, όπου η Ομόνια στο Λεπάντο Hotel έκοψε την πίτα. Τα λόγια περισσεύουν. Πάντα επιτυχίες, πάντα το 2019 να είναι μια χρονιά καλή, δημιουργική, άντε και άνοδο. Ξέρετε, κύριε Τσακανίκα, τι λέει ο δικαστής. Να είστε καλά. Ήμασταν στην Ομόνια Ναυπάχτου. Για να πάμε στο ΠΕΑΚ, όπου το ΠΕΑΚ Πάτρας, όχι τίποτα άλλο, ο κύριος Νίκος Κανελάκης, άλλη κουλτούρα. Είμαστε φιλαράκια, γνώριμοι από τα παλιά. Και όπως βλέπετε, είχαμε και χορευτικά, όπως είδατε και πριν τα χορευτικά, αυτές τις κούκλες, είχαμε και αναμνηστικές πλακέτες, οι οποίες δόθηκαν σε κάποια πρόσωπα που έχουν προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Είτε είναι αθλητές, είτε είναι χορευτές, είναι ή οτιδήποτε. Άλλη κουλτούρα το ΠΕΑΚ, κύριε Κανελάκη. Άλλοι δεν τα είχαν κάνει ποτέ αυτά. Εσείς πρωτοπορείτε. Και όπως βλέπετε, όλοι εκεί πήγαν. Επαναλαμβάνω, είναι όλοι υποψήφοι. Κύριε Αλεξόπουλε, φίλε μου καλέ, ο πρόεδρος του Πανπελοποννησιακού Σταδίου, μου διαφεύγει το όνομα, απλώς λέω όμως, ο πρόεδρος εκεί, ο κύριος Ηλίας, πρόεδρος δεν είναι ο κύριος Μήλας, ο κύριος Ηλίας, ορίστε, νάτι. Είναι παιδό, δεν το κατάλαβα, ο κύριος Τζανάκος, όπως βλέπετε, εκπρόσωποι ο κύριος Ρόρος, όλοι υποψήφοι δήμαρχοι. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι το ΠΕΑΚ έκανε κάτι που δεν συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια. Συγχαρητήρια, κύριε Κανελάκη, και εσείς, κυρία μου, συγχαρητήρια. Πολύς κόσμος, όμορφες παρουσίες, τα καταγράφει ο αθλητικός δικαστής. Μπορεί να μην είμαι εκεί, αλλά ο αθλητικός δικαστής ξέρει να κάνει τέτοιες συναντήσεις. Γι' αυτό λοιπόν, πάντα επιτυχίες, κύριε Κανελάκη. Μην παρεξηγηθώ, στο ΠΕΑΚ. Αυτά και από το ΠΕΑΚ. Αυτά είχαμε για τις πιτοδρομίες. Οι πίτες συνεχίζονται όλο το Φεβρουάριο. Ο αθλητικός δικαστής πηγαίνει, γυρίζει, ενημερώνεται. Και όταν είναι, θα τις λέμε. Αυτά σήμερα από τις αθλητικές συναντήσεις. Καλό σας βράδυ.
απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home.